παρελθόν από τους Ράδιο Αρβιλά και τον Αντένα αποτελεί εδώ και λίγες ώρες ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Έπειτα από τις αποκαλύψεις για το revenge porn, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος καταγγέλλεται ότι διέρευσε βίντεο και φωτογραφίες πρώην συντρόφου του σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεσή της. Μάλιστα, είναι κάτι που δεν έγινε χθες ή πριν λίγες ημέρες, αλλά όπως είπε ο ίδιος ο Αντώνης Κανάκης στη χθεσινή εκπομπή, το συμβάν έγινε πριν από 3 χρόνια και ακολούθησαν μηνύσεις. Παρ' όλα αυτά, οι Ράδιο Αρβίλα ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν κάτι. Όπως είχε πει ο ίδιος ο Αντώνης Κανάκης πριν από λίγους μήνες, αναφερόμενος στο σκάνδαλο Δημήτρη Λιγνάδη, αν δεχθούμε ότι δεν γνώριζαν, παρόλο που όλοι γνώριζαν ποιος είναι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, τότε οι Ράδιο Αρβίλα θα έπρεπε να σταματήσουν την εκπομπή τους για λόγους ευθυξίας, για να επικαλεστούμε κι εμείς τις δηλώσεις του Αντώνη Κανάκη. Αντιθέτως, Αντένα και Ράδιο Αρβίλα εκμεταλλεύτηκαν το σκάνδαλο για να κάνουν υψηλά νούμερα, καθώς ακόμη και αν η χθεσινή εκπομπή δεν θύμιζε σε τίποτα όσες έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, είχε αρκετά υψηλά νούμερα, γιατί ο κόσμος περίμενε να ακούσει τι θα πούν και τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Μέσα σε λίγα λεπτά το διαδίκτυο γέμισε με τα μηνύματα για κοκαίνες και τα γεννητικά του όργανα που έστελνε σε δεκάδες κοπέλες, αλλά παρόλα αυτά, κανείς από τους λεγόμενους αδερφούς του τόσα χρόνια δεν γνώριζε κάτι.